θα πάω στο διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, στο Αριστοτέλειο και Νομικό, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραίος κόσμος, παντού. Πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, όχι πολύ ωραίος αναγκαστικά, αλλά ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς. Ναι, ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς, αλλά στην Ελλάδα έχουμε γκώσει στην ανάγκη της επικοινωνίας, κύριε Τζίμα, τελικά. Ναι, δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το μοντέλο, εδώ το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι γενικότερα ένα πρότυπο, ιδίως στη Δύση, όχι μόνο, αλλά κυρίως στη Δύση. Απλώς είναι τόσο μεγάλα τα ζητήματα, ώστε που και που το, και όλο ένα και συχνότερα, αυτό το, αυτές οι επικοινωνιακές καταιγίδες που σχεδιάζουν οι ελίτ, πολλές φορές καταραίουν, διότι τέλος πάντων δέχονται πλήγματα, διότι ακριβώς η πραγματικότητα είναι τόσο δυνατή, τόσο επιδρά με τόσο καταλυτικό τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά αν αυτή η επιτάχυση των γεγονότων σε όλα τα πεδία, είτε πολεμικά είναι, είτε οικονομικά είναι, είτε φοδιαστικά είτε κοινωνικά, αυτή η επιτάχυνση σχετίζεται με όχι νεκρό χρόνο. Και τι εννοώ? Έχει ανοίξει ο μεγάλος κύκλος των αμερικανικών εκλογών, που στην Ελλάδα μόνο το ότι στην κάλπη συνέτριψε ο Τραμπ κάθε αντίπαλο στην Αϊόβα, μόνο εκεί σταθήκαμε, αλλά ναι, το βαθύτερο νόημα του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το συζητάμε. Σχετίζεται σίγουρα με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε ακόμη περισσότερο στο γεγονός ότι υπάρχει ένας διπλός κομβικός μετασχηματισμός σε πλανητική κλίμακα. Το πρώτο σκέλος είναι πολύ εμφανές, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο δυτικοαμερικανοκεντρικός κόσμος υποχωρεί. Και αυτή είναι από μόνη της μια καταλυτική σημασία εξέλιξης μετασχηματισμός. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, συγκρότησης έχει φτάσει στα όρια του. Και γύρει πια ζητήματα, αν θέλετε, επιβίωσης για την ανθρωπότητα. Το οποίο σε μια σειρά κρατών που δεν έχουν και κοινωνιών, οι οποίες για διαφόρους λόγους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι πάντα έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκονται σε ένα πιο προωθημένο στάδιο κοινωνικής αμφισβήτησης από το δικό μας, αυτή η συζήτηση και αυτή η αίσθηση είναι πολύ εντονότερη. Σε εμάς, λόγω του καλοκαιριού του 2015, το δημόσιο αίσθημα, αν θέλετε, είναι ακόμα σε μια καθίζηση, τέλος πάντων είναι εγκλωβισμένο. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι η κύρια, βλέπουμε διάφορα γεγονότα που δεν τα περιμέναμε ή που δείχνουν και είναι πολύ σημαντικά, κυρίως λόγω αυτού του διπλού μετασχηματισμού. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρότατες κινητοποίησεις και δεν είναι μόνο οι αγρότες στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Από το πρωί λέμε για την είδηση ότι αρχίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να κλείνουν τις γραμμές παραγωγής και να απολύουν κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των πανάκριβων. Δεν τους βγαίνει η μπίζνα. Μάλλον θα πρέπει με κάποιον άλλο τρόπο να επιστρέψουν. Όλα αυτά όμως δείχνουν, εκτός από την οικονομία, και μετασχηματισμού στην κοινωνία. Συνυπολογίζω και τον Νταβός, όπου συζητάνε για τη νέα επανεκκίνηση πια στον Νταβός. Ναι. Καταλάβατε. Και με πολλούς τρόπους το ζητάνε εκεί ο ΣΒΑΜ και διάφοροι άλλοι. Κάνουν διάφορες δηλώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να μας προβληματίσουν πάρα πολύ, αλλά διαφεύγουν της προσοχής μας και σε σχέση και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών κτλ. Αν το δούμε σε ένα βάθος χρόνου, στην πραγματικότητα, με αφετηρία τις πλατείες στη Μέση Ανατολή τη δεκαετία του 2010, οι οποίες μετακόμισαν και στην Ευρώπη, έχουμε μία περισσότερο από μία δεκαετία κοινωνικής αναταραχής, η οποία δεν έχει πάρει τα χαρακτηριστικά μιας γενικευμένης έτσι εξεγερσιακής ή επαναστατικής κατάστασης, αλλά έχουμε αναμφίβολα πάνω από 10 χρόνια κοινωνικών αναταραχών, οι οποίες και κοινωνικής δυσφορίας, που μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη ανάλογα με τη συγκυρία, δηλαδή άλλοτε πρωταγωνιστή η Γαλλία, άλλοτε πρωταγωνιστή η Γερμανία, άλλοτε η Ολλανδία, άλλοτε η Ελλάδα. Όμως
άλλωστε και ακόμη και το Brexit, παρότι είχε άλλα χαρακτηριστικά, αυτό ήταν μια, είτε κανείς συμφωνεί είτε διαφωνεί, διαμαρτυρία των λαϊκών στρωμάτων κυρίως της Αγγλίας έναντι του μοντέλου, το οποίο προέβαλαν, επαναλαμβάνω, καλώς ή κακώς, δεν έχει σημασία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν τη δυσφορία των κοινωνιών απέναντι σε ένα μοντέλο το οποίο επιβλήθηκε έναντι του κεϊνσιανισμού τέλη 70, αρχές 80, και το οποίο έχει γιγαντώσει τις ανισότητες, έχει καταλύσει κάθε ουσιαστική έννοια δημοκρατίας και μειώνει διαρκώς το μερίδιο της εργασίας στον παρεγόμενο πλούτο. Οι εργαζόμενοι έχουν διαρκώς μικρότερο μερίδιο στον πλούτο ο οποίος παράγεται, το οποίο σε κάποιες χώρες παραμένει σε επίπεδα ανεκτά, ενώ σε άλλες χώρες και όλο ένα περισσότερες θέτει και ζητήματα επιβίωσης αυτών των στρωμάτων. Σίγουρα διαβίωσης, αλλά ενίοτε και επιβίωσης. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά εδώ υπάρχει και στη λεγόμενη υπερεθνική ελίτ μια αντίφαση. Φετινό κεντρικό θέμα ως τίτλος στον Ταβός είναι «Ξαναχτίζοντας την εμπιστοσύνη». Διαβάζοντας κανείς λοιπόν τη θεματική του, λέει «Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης για μια νέα εποχή», και αμέσως από κάτω «Τεχνητή νοημοσύνη ως κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία, με την πρόβλεψη του Δέλτα Νιτάφ ότι η ανάπτυξή της μαζί με τη ρομποτική θα μειώσει τις θέσεις εργασίας κατά 40% σε όλους τους κλάδους». Πώς γίνεται το ένα και το άλλο? Υπάρχει εδώ πέρα μια, έχετε δίκιο, και νομίζω ότι υπάρχουν δύο τάσεις περίπου. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι συγκρουσιακές μεταξύ τους εντελώς, αλλά τέλος πάντων διαφοροποιούνται κάπως. Η μία είναι και αυτή, και προσπαθούν να τη συνδυάσουν και στον τίτλο και στον υπότιτλο. Η μία λέει ότι λίγο πολύ είμαστε πλούσιοι, θα συνεχίσουμε να γινόμαστε πλουσιότεροι, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τις κοινωνίες σε ένα βαθμό συνοχής, προκειμένου να μην έχουμε επαναστάσεις και διακυβευτούν τα προνομιά μας. Ένα είδος κεϊνσιανισμού υπερεθνικού, το οποίος όμως δεν δείχνει εφικτός με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Η δεύτερη τάση λέει ότι βεβαίως δεν έχουμε καμία διάθεση σώνει και δεν αυτοχοποιήσουμε τους από κάτω, αλλά θα κάνουμε πλήρη χρήση των νέων τεχνολογιών με τρόπο ο οποίος να συμφέρει εμάς. Το ένα, ας πούμε, είναι μια εκδοχή μεταμοντέρνου κεϊνσιανισμού, το άλλο είναι ένα live and let die, ότι εντάξει, λοιπόν, αν τα καταφέρετε έχει καλώς, αν δεν τα καταφέρετε από κάτω πάλι καλώς. Νομίζω ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, είναι τόσο βαθιά κερδοσκοπικό και τόσο βαθιά αντικοινωνικό, ώστε δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εκτός παρά μόνο στην περίπτωση που θα δουν πραγματικές επαναστάσεις, να υπάρξει στέρεα αναδιανομή και βαθιά αναδιανομή πλούτου προς τα κάτω, έστω και σε ένα τρόπον τεινά κεϊνσιανό ή μετακεϊνσιανό μοντέλο. Θα έχουμε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, και έχουμε, και των νέων τεχνολογιών, με τρόπο που θα κάνει τους πλουσίους πλουσιότερους, και από εκεί και πέρα, εάν μένει κάτι για τους υπολείπους, έχει καλώς. Αν δεν μένει, θα πρέπει να επιβιώσουμε όποιο τρόπο μπορούν. Πηγαίνουμε σε ολοένα, είμαστε ήδη μέσα, σε ολοένα πιο άνισες και εσωτερικώς κατετμημένες κοινωνίες, και η απάντηση που δίνει το κατεστημένο είναι okay, επιδοματικές πολιτικές, δηλαδή τα ψίχουλα περισσεύουν από το τραπέζι, και δεύτερον η κοινωνία της νάρκωσης. Συγκίνηση, απόσυρση από το φυσικό κόσμο, εικονικές πραγματικότητες, κυριαρχία του ταυτοτισμού, προκειμένου να απασχολείται ο μέσος και ενδυνάμει επαναστατημένος άνθρωπος με διάφορα ανώδυνα για το σύστημα εξουσίας ζητήματα. Άρα μου λέτε αυτή η κατάτμιση στο εσωτερικό των κοινωνιών, η πολυδιάσπαση και αυτός ο σε όλους τους τόνους και αριθμούς δικαιωματισμός του δικαιωματισμού, ο δικαιωματισμέ, εκεί από σκοπή, για να μην συζητάμε για συλλογικά δικαιώματα. Βεβαίως, και όχι πρώτον για να μην συζητούμε για συλλογικά δικαιώματα, δεύτερον για να μετατρέπουμε συλλογικά δικαιώματα σε ατομικά, παραδείγματος χάρη την υπόθεση της οικογένειας, λοιπόν, η οποία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα, αντιμετωπίζεται, ή κυρίως κοινωνικό, αντιμετωπίζεται μονοπλευρός ατομικό. Τρίτον,
για να ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες, με δεδομένο ότι είναι εσωτερικώς διασπασμένες, άρα δεν μπορούν να είναι αλληλέγγυες σε μεγάλη κλίμακα, τι κάνουν? Η κάθε ομάδα ζητά υπέρ της μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση, την εξασφάλιση ασφάλειάς της. Το κράτος βεβαίως έχει ταξικό προσανατολισμό. Δεν είναι το ελληνικό κράτος εξίσου δικό σας και δικό μου κράτος και εξίσου των μεγάλων ολιγαρχών. Είναι περισσότερο δικό τους. Και επίσης, προκειμένου κάθε κοινωνική ομάδα να φοβάται τους διπλανούς της. Ο γκέι φοβάται τους straight, οι straight φοβούνται τους γκέι, οι ντόπιοι φοβούνται τους ξένους, οι ξένοι φοβούνται ο καθένας τον άλλο ξένο, και πάει λέγοντας. Και μέσα σε τέτοιες πολυδιασπασμένες κοινωνίες δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει λαϊκό κίνημα ή, αν θέλετε, εργατικό κίνημα με πιο παραδοσιακούς όρους ή τέλος πάντων μια δύναμη ανατροπής. Και αυτό είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο, έτσι λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τουλάχιστον 150 χρόνια εμπειρίας ως προς το να διασπούν, για παράδειγμα, το εργατικό κίνημα με εθνοφιλετικά κριτήρια. Αν συνυπολογίσετε τώρα και την ποιότητα της λεγόμενης πολιτικής και οικονομικής ελίτ κατά τόπους, το πράγμα γίνεται ακόμη δυσχερέστερο. Η οικονομική και ιδίως η πολιτική ελίτ, η πολιτική ελίτ αποτελείται από καριερίστες. Στην Ελλάδα, επειδή το κομματικό φαινόμενο επιβίωσε ως μαζικό φαινόμενο περισσότερο λόγω της μεταπολίτευσης από άλλα κράτη, έχουμε πολύ πρόσφατη εμπειρία. Λιγότερο από μια γενιά είναι από τότε που η ιδιωτική τηλεόραση υπήρξε αιχμή του δόρατος για να πολεμηθεί το κομματικό φαινόμενο, να εξαγοραστεί και εν τέλει να οδηγηθεί στην παρακμή, η οποία φαίνεται έτσι και δημοσκοπικά. Δηλαδή διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση δύο κόμματα που και τα δύο μαζί απέχουν παρασάγκας από το πρώτο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει στο κομματικό φαινόμενο. Άρα ποιοι μένουν? Μόνο οι καριερίστες. Και ποιοι είναι οι καριερίστες πολιτικής? Αυτοί που θέλουν να βγάλουν λεφτά από την πολιτική κατά βάση. Άρα πού θα τα βρουν? Θα τα βρουν στο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και άρα θα το εξυπηρετήσουν. Η οικονομική ελίτ απαρτίζεται από διαχειριστές βραχυπρόθεσμου κέρδους. Δηλαδή ο CEO που πρέπει να βγάλει το εξάμηνο, το χρόνο, άντε τη διετία, τριετία μάξιμου. Αυτό είναι ο προσανατολισμός του. Επομένως, δεν υπάρχει καμία, ή τέλος πάντων είναι πολύ μικρές οι δυνατότητες ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Mm-hmm. Και ευρύτερου που να συμπεριλαμβάνει περισσότερους δρόντες, έστω και της αγοράς, και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Αυτή είναι η δύναμη και η αδυναμία ταυτοχρόνως του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Άρα πρακτικά εδώ οι κοινωνίες μπαίνουν μονάχα στον εντυπωσιασμό της επικοινωνίας και σε πλήρη αδιέξοδο. Αυτό μου λέτε. Εδώ έχουμε κάποιους ομιλητές, μου το σημειώνουν εδώ ακροατές, οι οποίοι λένε ότι οι επαναστάσεις ή οι ανατροπές του πεζοδρομίου μας τέλειωσαν. Πρέπει να πάμε στις επαναστάσεις του αυτονόητου. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή είναι ένας συνδυασμός πια? Όχι. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση στο αυτονόητο. Αυτή είναι μια αντίφαση. Αν κάτι είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει καμία επανάσταση γύρω από αυτό, και η επανάσταση δεν είναι ποτέ αυτονόητη. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ρητορική η οποία ξεκίνησε και εδραιώθηκε επί εξυγχρονισμού στο Πασόκ. Εγώ ήμουνα στο Πασόκ. Ξέρω πολύ καλά αυτή τη ρητορική. Ήταν μια ρητορική που τι έλεγε, επειδή τώρα μοιράζουμε, που βασιζόταν στο ότι το σύστημα εξουσίας μοίραζε λεφτά. Πετύχαινε άρα να επιβάλλει όρους ηγεμονίας. Τα λεφτά ήταν αυτά που τα δανεικά που λέμε. Λοιπόν, και σου έλεγε ότι αφού το βιωτικό σου επίπεδο ανεβαίνει, αισθάνεσαι να ανεβαίνεις, δέξου ό,τι περνάω ως αυτονόητο. Ποια ήταν η επανάσταση του αυτονόητου? Να ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΚΟ, συνεχίστηκε και μετά το Σιμίτι και επί Καραμαλή και των επομένων. Να ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΚΟ, να περιοριστούν τα κοινωνικά δικαιώματα, αντί για αυξήσεις να παίρνεις δανεικά κτλ. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση αυτονόητου. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση η οποία να μην περνάει από τους δημοσίους χώρους, είτε είναι πλατείες, είτε δρόμοι, είτε πεζοδρόμια. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχει κάτι ακόμη βαθύτερο. Το είχε πει η Θάτσερ πριν περίπου 40 χρόνια. Ο στόχος αυτού του μοντέλου είναι να μην υπάρχουν κοινωνίες. Και προς τα εκεί πηγαίνουμε, διότι η κοινωνία δεν είναι ότι. Δεν έχουμε κοινωνία
κατ' ουσίαν όταν είμαστε ένα άθροισμα 10 και κάτι εκατομμυρίων ανθρώπων σε ένα γεωγραφικό χώρο. Κοινωνία είμαστε όταν έχουμε συνοχή πολιτισμική, ιδεολογική, με τις διαφωνίες μας και τις συγκρούσεις μας. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κοινοί κώδικες, κάποιες κοινές αξίες. Ένα πλαίσιο τέλος πάντων εντός του οποίου συγκρούμαστε, το οποίο το διαρριγνύουμε ενίοτε, αλλά το οποίο κατά βάση μας ορίζει. Ο στόχος του μοντέλου είναι να μην συνεννοούμαστε, να μην έχουμε κοινούς κώδικες, να λέμε τις ίδιες λέξεις και να μην εννοούμε τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει πλαίσιο. Το να μην υπάρχει πλαίσιο δεν είναι ελευθερία. Είναι αδυναμία, γιατί δεν έχεις πλαίσιο, δεν έχεις χώρο διεκδίκησης έναντι του από πάνω. Άρα εδώ λέτε ότι όλες οι πολιτικές, όπως και αν αμπαλάρονται σε Ευρώπη, Αμερική, στις άλλες πλευρές, στην ουσία αυτό που αποζητούν είναι την εξαφάνιση της κοινωνίας ως δομικό συστατικό στοιχείο των λαών. Στην νεοφιλελεύθερη Δύση, ναι. Ακριβώς. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, επειδή όλο αυτό το διάστημα και μαζί έχουμε συζητήσει για τη γεωπολιτική του υπηρετικού χώρου, τη γεωπολιτική των θαλασσών, έχουμε μπει και στον ανταγωνισμό, το έχουμε καταλάβει όλοι, για τα βασικά αγαθά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και στη Μέση Ανατολή Ερυθρά, η ενεργειακή μετάβαση, όλα αυτά δηλαδή που αναδιαμορφώνουν τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης για ένα σημαντικό αριθμό βασικών αγαθών. Αυτός ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε κρίσιμα ορυκτά καύσιμα, τρόφιμα, νερό, υλικών αναγκαίων για την κατασκευή μπαταριών, γιατί και αυτό έχει μπει μέσα, σπάνιες γέες κτλ. Κάποιοι λένε ότι στο τέλος, στο βάθος κήπος, όλα αυτά δεν επιλύονται με διεθνείς συμφωνίες, αλλά με πολεμικές σειράξεις. Εδώ τι έχετε να μας πείτε? Πολλά από αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με διεθνείς συμφωνίες. Δεν υπάρχει εξορισμού κάποιος ο οποίος να λέει δεν μπορεί να υπάρξουν διεθνείς συμφωνίες. Το μοντέλο το οποίο έχουμε ενός νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, επειδή είναι τόσο ανταγωνιστικό, βασίζεται τόσο πολύ στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, χωρίς να υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι να λαμβάνονται υπόψη, όθη, κατά, όπως ξέρουμε και εμπειρικά αλλά και θεωρητικά, σε έναν πολύ υψηλό βαθμό συγκρουσιακότητας. Είναι το μοντέλο το πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν γίνεται γενικώς. Σε ένα άλλο μοντέλο μια χαρά θα γινότανε να υπάρξουν περιφερειακές συμφωνίες ή και παγκόσμιες συμφωνίες, οι οποίες να ρυθμίζουν τις διαφορές ή να βρίσκουν τρόπους επίλυσης των διαφορών. Το υπάρχον μοντέλο είναι εγγενώς εχθρικό προς τέτοιου είδους συμφωνίες. Δηλαδή, ποια είναι η αντικειμενική, υπό την έννοια ας πούμε της φυσικής δυσκολίας, να συνεννοηθεί η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τη Ρωσία? Μα το έχει κάνει σε μεγάλες κρίσεις, σε δύο παγκοσμίους πολέμους κτλ. Το έχει κάνει. Ο λόγος που δεν το κάνει τώρα είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, ότι δεν το επιτρέπει. Ότι το αμερικανικό κεφάλαιο δεν μπορεί να δεχτεί μέσα στο υπάρχον μοντέλο, δεν μπορεί να αντέξει να δώσει τμήμα της κερδοφορίας του στο κινέζικο, στο ρωσικό και στα κεφάλαια του αναπτυσσόμενου κόσμου. Άρα αυτό αφιδατωμένα είναι το κρίσιμο, λέτε? Διότι αν το είχαν δεχτεί, ναι, θα ήμασταν αλλιώς. Θα είχαμε μια ομοιομορφία υπερεθνική μεν, αλλά ομοιομορφία, μάλιστα. Όχι ομοιομορφία απαραίτητος, συνεννόηση. Η ομοιομορφία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή και τώρα υπάρχουν ορισμένοι τομείς, ας πούμε η δυτική κουλτούρα κυρίως, η δυτική pop κουλτούρα έχει πετύχει σε ένα μεγάλο εύρος του πλανήτη μία ορισμένη ομοιομορφία σε κάποιες πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει και έχει καταρρεύσει και κατέρευσε στην πραγματικότητα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, απλώς τώρα βιώνουμε πιο έντονα τις συνέπειες, είναι η συνεννόηση. Δεν μπορούν οι διαφορετικοί δρόντες σε παγκόσμια κλίμακα να συνεννοηθούν, διότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία μετά από δεκαετίες κατάχρησης των διεθνών κανόνων από την πλευρά κυρίως της Δύσης. Δέστε εδώ αντίλογο τώρα από δύο φίλους. Ο Αντώνης λέει: κύριε Τζίμα, και η εισβολή, έτσι τη χαρακτηρίζει, αφροασιατών που υποβιβάζουν το επίπεδο σε κάθε τομέα, δεν εξυπηρετεί
τη διεθνή των αγορών. Άλλος φίλος εδώ λέει, ο φίλος ο Γιάννης, όταν βάζεις εκατομμύρια ραβδιστές μεσαγωγικά μέσα στο δυτικό κόσμο, τι γίνονται οι κοινωνίες? Πρώτον, εάν δούμε την έκρηξη, ας πούμε, των μεταναστευτικών προσφυγικών ρευμάτων, που είναι πολύ έντονη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, θα δούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτής, η μεγάλη πλειοψηφία, δεν λέω όλοι, προέρχονται από μέρη στα οποία η Δύση προκάλεσε πολεμικές συγκρούσεις. Συρία, Λιβύη, αφρικανικά κράτη και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ευθεία συσχέτιση. Δεύτερον, φυσικά η εργασία είναι εμπορευματοποιημένο προϊόν και ο δυτικός καπιταλισμός χρειάζεται νέους εργαζομένους και φτηνούς εργαζομένους. Δεν γεννάμε αρκετά, άρα τους εισάγουμε. Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο ή το συνωμοτικό σε αυτό. Είναι κλασική νόμη προσφοράς και ζήτησης. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Κύριε Τζίμα, το Ίδρυμα Oxfam ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2034 θα έχουμε την εμφάνιση του πρώτου τρισεκατομμυριούχου. Ερώτησή μου προς εσάς είναι η εξής. Το μοναδικό αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο παραγωγής πλούτου είναι εκείνο της σχολής του Σικάγο. Από την άλλη, η μαρξιστική ανάλυση του καπιταλισμού θεωρείται κάτι ως σφεδρότα και μόνο στο άκουσμά της, παρότι κανένας οικονομολόγος που σέβεται την επιστήμη του δεν την έχει αμφισβητήσει στην ανάλυσή της. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξει μια άλλη πρόταση ώστε να αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο ενός άλλου παραδείγματος συγκρότησης της οικονομικο-κοινωνικής πραγματικότητας, όταν η μοναδική αποδεκτή φωνή είναι εκείνη της κυρίαρχης ελίτ? Μα η κυρίαρχη ελίτ και το κυρίαρχο μοντέλο, κάθε κυρίαρχο μοντέλο, αυτό που πασχίζει να κάνει είναι να εμφανίσει τη δική του άποψη ως τη μόνη εφικτή. Αυτή είναι η όρη ηγεμονίας. Άρα το κρίσιμο δεν είναι το κατεστημένο, ας πούμε, σε διεθνή και σε εγχώρια, σε εθνική κλίμακα, τι εμφανίζει ως μόνο αποδεκτό. Είναι το τι δουλειά ουσίας γίνεται γύρω από άλλες θεωρίες από αυτούς που δεν είναι στην πλευρά, που δεν ανήκουν στο κατεστημένο. Και ποιες και πόσες κοινωνικές δυνάμεις πείθονται και κινητοποιούνται προς μια άλλη κατεύθυνση. Θα ήταν παράλογο στο σημερινό σύστημα ο μαρξισμός ή κάποια εκδοχή σοσιαλισμού να είναι η κυρίαρχη θεωρία. Λέει εδώ ο Δήμος, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε χώρες της Αφρικής, κύριε Τζίμα, τι είναι ακριβώς? Φάγαν σούτ οι αποικιοκράτες Γάλλοι και έμειναν χωρίς ουράνιο σε εποχή ισχνών μεγαβάτ και η Γαλλία σέρνεται εδώ και εκεί για λίγο πετρέλαιο ή ρεύμα. Το λέω γιατί αυτό το αυτονόητο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι, αλλά φύγαν οι Γάλλοι, θα σου πω εγώ, έρχονται άλλοι παίκτες. Έρχονται οι Κινέζοι, για παράδειγμα, οι Ινδοί. Ναι. Κάποιοι θα έρθουν. Και έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να είναι εναντίον διεθνών συνεργασιών και εμπορικών συναλλαγών. Αλλά έχουμε όντως μια πολύ σημαντική διαδικασία που θα μπορούσαμε να την πούμε ένα δεύτερο κύμα από αποικιοποίησης. Οι νεοαπικιακές δεσμεύσεις που είχαν επιβληθεί μετά την πρώτη αποικιοκρατία σε μια σειρά κρατών κλονίζονται. Το ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι τα όσα γίνονται στην Αφρική. Το ακόμη ίσως πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται με το Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ είναι ένα αποικιακό σχέδιο πέραν όλων των άλλων, το οποίο αυτή τη στιγμή κλονίζεται. Για έλατε λίγο λοιπόν στα γεωπολιτικά και σε σχέση με την Ελλάδα, αφού δώσαμε τη μεγάλη εικόνα, και το λέω σε σχέση με την Ελλάδα, θα ξεκινήσω με κάτι απλό, πολύ απλό. Πριν 15 μέρες η Λιβύη έδωσε νέες συντεταγμένες του πώς σκέφτεται αυτή τη δική της ΑΟΣ με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης, πέραν του δικαίου της θαλάσσης. Και έρχεται πριν 3 μέρες ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας και λέει, με βάση το τουρκολιβικό προχωράμε στην αξιοποίηση των πόρων της Λιβυκής θάλασσας, όπως αυτή έχει οριστεί από τη Λιβυκή κυβέρνηση. Εμείς υποτίθεται ότι στο πλαίσιο του νέου κλίματος έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες, θα το πω έτσι, ΣΥΚ. Και την ίδια ώρα στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται πράγματα και θάματα που φτάνουν μέχρι την Κύπρο, κύριε Τζίμα, τα οποία περνάνε κάτω από το ραντάρ, το τι γίνεται με την Κύπρο. Τι να πω, τα είπατε όλα.
Δηλαδή τι να σχολιάσω, την ασυνέπεια της κυβέρνησης, ακόμη της ελληνικής κυβέρνησης, ακόμη και ως προς την υποστήριξη αυτού του απίθανου κειμένου διακήρυξης βιβλίας που υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, να πω για πολλωστή φορά ότι εκ των Ηνωμένων Πολιτείων αυτά εκπορεύονται και η ελληνική κυβέρνηση έχει εντολή να πειθαρχεί και πειθαρχεί προθήμως. Να πω για τις παραδοσιακές σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με το τουρκικό κατεστημένο ή και, με το, και φυσικά και με το αμερικανικό κατεστημένο. Να πω ότι από εδώ και πλησιάζουμε σε λίγο θα κλείσουμε 4 χρόνια από τότε που είπαμε ότι η Κύπρος είναι άλλο κράτος και τέλος πάντων λίγο πολύ δεν μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει όπως κάθε άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει σημασία να πω κάτι από όλα αυτά, διότι είναι αυτονόητα. Μισό λεπτό. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει, αν δεν μπορεί αυτό, να μην προστατεύσει αυτά που ίδια κάποτε όριζε ως κυριαρχικά τις δικαιώματα. Δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Ή πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, θα γίνεται αυτό. Ναι, μισό λεπτό. Λέτε για την κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, γιατί τα κόμματα... αν όχι όλα τα περισσότερα της αντιπολίτευσης μίζωνα και ελάσσωνα δεύτερο τρίτο βλέπετε να έχουν καμία κόντρα, καμία διαφοροποίηση, καμία. Να λένε κάτι διαφορετικό ίσα ίσα θα έλεγε κανείς που και η ιστορία τώρα που απασχολεί μονομερός του γάμου φαίνεται σαν πρόβα τζενεράλες συνένεσης και προσέγγισης όλων. Φυσικά στα μίζωνα στρατηγικά διακυβεύματα η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πετύχει να υπάρχει ομοθυμία μεταξύ του μεγαλύτερου μέρους της Βουλής. Και μάλιστα μας διέφυγε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο μια Ισραηλινολάγνα, άνωθεν επιβληθεί σαν δημόσια συζήτηση, μας έκανε να το παραβλέψουμε. Γιατί πήγε ο Μπλίνκεν στην Τουρκία να συζητήσει για το Παλαιστινιακό? Τι μπορεί να συζήτησε? Ένα από τα πράγματα τα οποία έχει θέσει η Τουρκία και τα οποία στο περιθώριο κόντρα στη βούληση των Παλαιστινίων προσπαθεί να επαναφέρει και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπου όλες τυχαίως συμπίπτουν με την ουσία των όσων λέει ο Ερντογάν, όχι με την ρητορική, είναι η συζήτηση περί μιας διεθνούς δύναμης επιτήρησης, δηλαδή κατ' ουσίαν κατοχής, της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό είχε πει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είχε βγει και είχε πει: θυμηθείτε τι καλά που ήσασταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο τον έφερε σε μετοπική αντίθεση με όλες τις ομάδες της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Ποιος ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90 ο καλύτερος φίλος των Παλαιστινίων? Η Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα είναι ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ. Γιατί θέλει η Τουρκία να πάει στην Παλαιστίνη? Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικών αερίων στα ανοιχτά της Γάζας, τα οποία θα ανήκουν στο επόμενο Παλαιστινιακό κράτος ή ανήκουν στο Παλαιστινιακό κράτος. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Να πάει να πουλήσει προστασία εκεί, όπως πουλάει στη Μισή Λιβύη. Αυτό κι αν γίνεται κάτω από τη μύτη μας, και εμείς δεν λέμε κουβέντα, αλλά πώς να πούμε κουβέντα όταν έχουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο κόμμα της Ελληνικής Βουλής συνένοχα ή υποστηρικτικά προς τη γενοκτονία που συντελείται στη Λόριδα της Γάζας. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Επειδή πλησιάζουμε και τη μαύρη επέτειο των ημείων και επειδή κάποιοι ειδικοί εδώ στην εκπομπή έχουν μιλήσει για ημιοποίηση όλης της χώρας, το συμμερίζεστε? Η μειοποίηση όλη τη χώρα δεν θα είναι αυτή τη στιγμή που δεν θα χρησιμοποιήσω. Ότι υπάρχει μια διαδικασία δορυφοριοποίησης της χώρας μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και από την Τουρκία, μέσω Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το λέω και το γράφω και το θεωρώ και με σκληρή ισχύ και με μαλακή ισχύ. Περιμένετε, γιατί θα έρθουν και ποδοσφαιριστές τώρα, δεν φτάνουν οι προπονητές.
ως ρεγάλο. Μας πονάτε, είμαι και Παναθηναϊκός, με πονάτε διπλά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, και το γέλιο χρειάζεται, το έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν, αν δεν γελάς την ημέρα δεν κάνεις τίποτα. Θέλω να σας ρωτήσω και επανέρχομαι, γιατί με επαναφέρουν πολλοί ακροατές, στο κοινωνικό περίγραμμα που δώσατε μέσα σε αυτό το μεγάλο μετασχηματισμό με παγκόσμιους όρους. Συμμερίζεται, λένε εδώ, την άποψη ο κύριος Τζίμας, ότι αυτή η διάλυση των κοινωνιών στη Δύση θα κουμπώσει από την άλλη με τον αυταρχισμό των κοινωνιών στην Ανατολή, σχηματικά μου το λένε, και μέσα από την τεχνολογία θα υπάρξει τελικά, όσο και αν ακούγεται συνωμοσιολογικό, μια κεντρική διεύθυνση, παύλα διοίκηση, στην οποία κάποια τμήματα του ανθρώπινου πληθυσμού μπορεί να είναι και πλεονάζοντα και ας φυγούν. Ο αυταρχισμός στην Ανατολή, καταρχάς ο όρος Ανατολή δεν είναι σωστός. Γιατί περιγράφει, είναι αυτός ο οριανταλισμός που έλεγε ο Ντουάρτ Σαΐντ, που είναι πολύ ρατσιστικός. Δεν υπάρχει μία Ανατολή, δεν υπάρχει εν γέννη Ανατολή. Και ο όρος Δύση είναι προβληματικός, το χρησιμοποιώ τελείως σχηματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυταρχικά φαινόμενα στην Ανατολή. Νομίζω αυτό που λέμε Ανατολή, έτσι το λέω σχηματικά και πάλι. Νομίζω ότι τον αυταρχισμό θα τον αγκαλιάσουν οι δικές μας κοινωνίες και τον αγκαλιάζουν ήδη με πολλούς τρόπους. Τώρα, ότι η τεχνολογία, και δει μια τεχνολογία με τόσες δυνατότητες όσο της τεχνητής νοημοσύνης, αυταρχικά μοντέλα, όχι θα βοηθάει ήδη να γίνουν ολοένα αυταρχικότερα, αυτό είναι δεδομένο. Δεν συζητείται δηλαδή ακόμη και για τεχνολογίες απλούστερες σε σχέση με τα πολύ εξωτικά πράγματα που διαβάζουμε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικά παρακολούθησης. Ξέρουμε και στη χώρα μας και αλλού ότι χρησιμοποιούνται για να εμπεδώνονται αυταρχικές πολιτικές. Είναι γνωστό. Λοιπόν, οι Βρετανοί υπουργοί, ας πούμε, ορισμένοι Βρετανοί υπουργοί αποκάλυψαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αξιοποιείται στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο. Άρα λοιπόν, σε αυταρχικά μοντέλα φυσικά και θα έχουμε χρήση των τεχνολογιών, προκειμένου αυταρχικές μέθοδοι να εμπεδοθούν ακόμη περισσότερο. Ότι ο έλεγχος των πληθυσμών, επίσης της συμπεριφοράς των λαών, είναι βασικός στόχος κάθε συστήματος διακυβέρνησης, και αυτό το ξέρουμε. Άρα εδώ δεν έχουμε καμία συνωμοσία. Η τεχνολογία, ξέρουμε από τη σχολή της Φραγκφούρτης και τον Μαρκούζε, ένα μεγάλο θεωρητικό που δεν ξέρω τώρα πώς τον θυμούνται, ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ενσωματώνει το σύστημα μέσα στο οποίο εξελίσσεται. Σε ένα σύστημα κερδοσκοπικό και αυταρχικό όπως αυτό που έχουμε, η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς αυταρχικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς. Δεδομένο είναι. Θέλω να κλείσουμε με ένα γεωπολιτικής υφής ερώτημα στη μεγάλη εικόνα. Μου λένε εδώ πολλοί, μήπως όλα αυτά είναι προετοιμασίες των κοινωνιών μπροστά στη μεγάλη αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας με τους ενδιάμεσους, και εξηγούνται εδώ. Η πρόσφατη συμφωνία ασφάλειας Βρετανίας-Ουκρανίας πέρασε στον ντούκο. Οι χώρες της Βαλτικής και όχι μόνο, ακόμη και σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία, λένε ότι ετοιμάζονται για πόλεμο. Πόλεμο με ποιον, με τη Ρωσία? Πού οδηγούνται όλα αυτά τα πράγματα κατά τη γνώμη του κυρίου Τζίμα? Μήπως φτιάχνεται ήδη το πεδίο των δύο μπλοκ που θα συγκρουστούν? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ως κυρίαρχο σενάριο αυτό ενός θερμού ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ψυχρό πόλεμο δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί δεν έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Έναν κατακλυσμιαίο πόλεμο μπορούμε να έχουμε, αλλά η λογική λέει, η λογική επαναλαμβάνω, έτσι, το ένστικτο της επιβίωσης, ότι θα μπει ένα φρένο, δεν το βλέπουμε σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι σήμερα, αλλά αυτό πρέπει να φανταζόμαστε. Άρα μιλούμε για μια υβριδική κατάσταση με θερμά μέτωπα, ακόμη και άμεση σύγκρουση ΝΑΤΟ με μη νατοϊκές δυνάμεις, Ρωσία ή Κίνα ή οπότε, Ιεράν και τα λοιπά, αλλά με όχι κατακλυσμιαίο τρόπο, δηλαδή όχι με χρήση στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Σε ένα τέτοιο σενάριο, στο οποίο εάν δεν αλλάξουμε κάτι φαίνεται ότι θα συρθούμε
με μια ορισμένη ταχύτητα, μέχρι να φανεί ποια θα είναι αυτή. Βεβαίως οι πληθυσμοί πρέπει να προετοιμαστούν και για οικονομικές επιπτώσεις και για άμεσες στρατιωτικές επιπτώσεις ενάντια. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει. Δηλαδή, γιατί έχουμε λογοκρισία την οποία την ξεχνούμε επισήμως σε ό,τι αφορά τα αγγλόφωνα ρωσικά μέσα ενημέρωσης? Για να μην ακούγεται τη ρωσική άποψη των πραγμάτων και άρα πλήττεται περισσότερο ακόμη το εσωτερικό μέτωπο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που υφίστανται το μεγάλο οικονομικό κόστος, το μεγαλύτερο σε σχέση με τους Αμερικανούς, από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Αυτό είναι ήδη μια προετοιμασία, όχι μόνο προετοιμασία, αλλά και επιβολή διαμόρφωσης ενός εσωτερικού μετόπου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες εναντίον της Ρωσίας. Όταν η Γερμανία λέει ότι θα αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, λέει ότι θα τον αυξήσει για να πολεμήσει τη Γαλλία προφανώς, για να είναι έτοιμη για την περίπτωση μιας πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Δηλαδή, αυτά που αναρωτιούνται πολύ ορθώς οι ακροατές σας και είναι σημαντικές έτσι σκέψεις, μας τα έχουν πει, δεν είναι πια κρυφά. Να ρωτήσω εγώ για επίλογο. Αισθάνεστε ότι οι οικονομίες δομούνται με βάση τη λογική πολέμου? Έχουμε οικονομία πολέμου πια? Έχουμε οικονομία, νομίζω, της φούσκας των πάντων. Α. Και μέσα στη φούσκα των πάντων η αλήθεια είναι ότι μία παραγωγική δραστηριότητα η οποία ξέρουμε ότι έχει δυνατότητα να παράγει πλούτο είναι το αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Αλλά βεβαίως το αμυντικό, η αμυντική βιομηχανία, το ξέρετε καλά, έχει την εξής ιδιαιτερότητα, δεν είναι και τόσο ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να στοκάρει αυτά που παράγει, πρέπει κάπως να χρησιμοποιούνται. Και ένα περιβάλλον διάχυτων συγκρούσεων και σχηματισμένων μπλοκ είναι ό,τι πρέπει για να έχεις μια ορισμένη παραγωγική δραστηριότητα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα οι Γερμανοί θα μείνουν πάλι στα κρέα του λουτρού σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά τέλος πάντων μένει να φανεί αυτό. Το κύριο μοντέλο όμως είναι η φούσκα των πάντων. Βγάζουμε φτηνό χρήμα, το παίρνουν οι κεντρικοί, από τις κεντρικούς τραπεζές φτάνει στις μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες μετά το δίνουν είτε σε ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, είτε σε παιχνίδια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας σήμερα, μέσα στο μεσοβδόμαδο πρωί. Τετάρτης. Α, λέει ο Θύμιος, ερώτηση, λέει, καλά προετοιμάζει το δυτικό, ας πούμε, τώρα μπλοκ για σύγκρουση. Τους παίρνει όμως? Πώς θα συγκρουστούν και με τι, εδώ δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι στην Ευρώπη? Μέχρι τώρα δεν βγαίνει αυτή η πολιτική. Το βλέπουμε στην Ουκρανία και το βλέπουμε και στο Ισραήλ. Όμως νομίζω ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή κερδίζουν χρόνο. Βάζουν, κυρίως στην Ουκρανία αυτό έγινε σαφές, βάζουν άλλους να φύγουν τους δικούς αντιπάλους. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ μεταξύ πολλών άλλων. Είναι σε ιστορικά χαμηλά η στρατολόγηση για τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν μονάδες ολόκληρες οι οποίες δεν μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους. Και στο περιθώριο αυτού υπάρχει μια ακόμη πολύ μειοψηφική συζήτηση περί του αν θα έπρεπε να επανέλθει η υποχρεωτική στράτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θυμίζω ότι εγκαταλείφθηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, γιατί είχε καταστροφικές επιπτώσεις. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες να διεξάγουν ένα μείζωνα πόλεμο. Βεβαίως όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και στον πρώτο και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπήκαν με πολύ μικρούς στρατούς. Οι στρατηγοί γαντώθηκαν εξαιτίας των πολέμων και της επίδρασής τους στο εσωτερικό μέτωπο. Οπότε, ναι, είπα σήμερα και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να διεξάγουν μεγάλους πολέμους, ούτε καν μικρούς, εκτός και αν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να πείσουν τους λαούς τους και τις κοινωνίες τους ότι η διαμόρφωση πολεμικών κοινωνιών είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή τους, για την επιβίωση των δικαιωμάτων τους κτλ. Κάτι που... Και εκεί βέβαια χρειάζεται να σκηνοθετήσει ένα μεγάλο εχθρό. Μάλιστα.
Θέμης Τζίμας. Καλημέρα κύριε Τζίμα, να είστε καλά. Να είστε καλά.